Μήνυμά προς τους αδερφούς μου Κύπριους και προς όλους τους συνέγινές μου απανταχού της γέας εξωτερικού, όπου αγωνίζονται και που είναι μεγάλη μου τιμή και έχω άπειρο σεβασμό σε όλους, τους. Κύπριοι, αδερφοί μου, έχετε το φορέα, σχεδόν έτοιμος είναι ο φορέας, δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση, αλλά με την κεντρική θα συνεννοηθείτε. Υπάρχουν πολλά γραφεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο και θα ανοίξει και ο φορέας Αιγίνων Συνέλευσης. Να διορθωθούν λίγα μερικά λαθάκια τα οποία δεν ξέρω αν τα κάνει ποτέ η Δίκη, θα τα κάνουν τώρα τα παιδιά στην κεντρική και εσείς. Να ανοίξετε γρήγορα στην Κύπρο και να συστρατευτείτε με την Ελλάδα, γιατί όπως είπα και στους συνεγινές μου, θα πάμε σε πληρωμές, σε κάθετες payment πληρωμές. Η Κύπρος καταλαβαίνει καλύτερα τα οικονομικά εργαλεία, τα καταλαβαίνει ενώ όσον αφορά τη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει εξώδικο στην Κύπρο όπως το είχαν ψάξει. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξετε αρκετά γραφεία, να εκπροσωπείτε το φορέα επάξια, να συστρατευτείτε, να μπείτε στο σκοπό και στο στόχο χωρίς καμία μικρότητα. Υπάρχουν πολλά παλικάρια, πρέπει να ανοίξετε την αγκαλιά και να έρθει κόσμος, όπου από αυτόν τον κόσμο θα δείτε, θα εισπράξετε, θα μείνουν άτομα τα οποία θα δείτε τι θα κάνουν. Δεν μπορείτε να τους βγάζετε όλους ανίκανους και προδότες πριν ακόμα έρθουν εκεί. Αφήστε τους. Όλοι έχουν από ένα χώρο με χιλιάδες χαράγματα και εμφυτεύματα. Και τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά. Όλη αυτή η ζύμωση είναι απαραίτητη να γίνει με τόσες χιλιάδες χαράγματα και μεσαίωνες και ψεύδι και δολιότητες που ζούμε στο πετσί μας όλοι. Πρέπει να κάνετε χώρο και να συγχωρέσετε όλοι, ώστε να καταλάβετε σιγά σιγά. Και βεβαίως ο τρόπος που θα απευθύνεστε, μπορεί να λέτε και το ίδιο πράγμα και να τσακώνεστε και το ίδιο πράγμα, έτσι. Αυτό είναι θέμα επικοινωνιακό, το οποίο θα λυθεί αργότερα. Και συγκεκριμένα, είναι πολύ σημειωτέων. Αν δεν έχεις κάτι να πεις, απλά μην το λες. Δεν χρειάζεται να λες κάτι μόνο και μόνο και να μιλάς. Αυτά τα μηνύματα είναι συγκεκριμένα, διότι σε διαφορετικά άτομα από διαφορετικούς χώρους και επίπεδα η επικοινωνία σαφώς θα φέρει προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα όμως θα πρέπει να ξεπερνιούνται με τη μεγαλοπρέπεια του στόχου και του σκοπού της απελευθέρωσής μας. Έτσι λοιπόν η Κύπρος θα πρέπει να τρέξει γρήγορα σε γραφεία, να ανοίξει γρήγορα τα γραφεία. Άξιοι συνέλληνες είστε κάτω, χρόνια είστε μαζί μου, παλικάρια είχετε, πολεμιστές είστε, έχετε μπει πολύ βαθιά στα πράγματα. Σαφώς υπήρχε ένα φρένο τεράστιο, το οποίο ξέρω από πού έχει έρθει. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, όμως τώρα πρέπει να ανοίξετε τα φτερά σας. Η Κύπρος, παρακαλώ, γνωρίζω ότι στο πολιτικό στίβο είναι πολύ πιο δυνατή από την Ελλάδα. Όλοι έχετε το μικρόβιο της πολιτικής. Η πολιτική είναι του πολίτη, δηλαδή του ανθρώπου. Άρα στην Κύπρο έχει πολύ πιο γόνιμο έδαφος η πολιτική από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Όσο και αν περίεργο σας φαίνεται. Είστε πιο μικροί, είστε πιο μαζεμένοι, μπορείτε να συστρατευτείτε πολύ γρήγορα και πολύ καλά. Τώρα, να πει και κάποιος κάτι δεν πειράζει, αρχίζεις, του δίνεις να καταλάβει με τρόπο που πρέπει να καταλάβει και όχι να τον βρίζεις. Προβλήματα θα έχετε, ναι, τριβές θα έχετε, καλά θα κάνετε, θα τσιλίνετε όμορφα πάντα. Να ανοίξουν τα γραφεία γρήγορα, να συστρατευτεί ο κόσμος και να συστρατευτεί ο κόσμος στην Κύπρο, να μπει στα δικά του γραφεία. Υπάρχει μεγάλη δυναμική στην Κύπρο. Θα παραμείνετε με ένα συμβούλιο προσωρινό, μέχρι να πάτε σε εκλογές κάτω, ώστε να είναι και η Ελλάδα η μάνα, που είναι κόρη της η Κύπρο, σε όλα τα δρόμενα κάτω. Η Κύπρος έχει 50 δισεκατομμύρια, 49.900 για την ακρίβεια. Με την ίδιο τρόπο που θα κάνουμε στην Ελλάδα πληρωμές, θα κάνουμε και πληρωμές στην Κύπρο. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι και συστρατευμένοι, ώστε να, με έναν πολύ ικανό αριθμό ατόμων συνεγγύνων πολιτών, να δώσετε μια καλή γροθιά, ένα καλό χτύπημα στο κεφάλι του κτίνους που σας δυναστεύει, έτσι ώστε να μην μπορεί οι καθεστωτικοί μηχανισμοί να σταματήσουν τίποτα, και αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει κανείς να το σταματήσει. Αυτό που θα έρθει δεν σταματάει. Άρα λοιπόν, Κύπριοι αδερφοί μου, προχωράτε γρήγορα σε ενέργειες. Βάλτε τις ταμπέλες σας. Έχετε μια τεράστια καταστατική όμορφη διαδικασία που την έχω φτιάξει. Δεν ξέρω αν σας την έχει δώσει η Βίκη. Μπορεί να βρεθεί αυτό. Βέβαια δεν μπορώ να σας μιλάω,
ούτε να σας προλαβαίνω σε αυτά που κάνετε. Έτσι θα θεωρήσετε ότι εγώ δεν θα μπορώ να επεμβαίνω και να παρεμβαίνω, ούτε με τηλέφωνα ούτε με τέτοιες διαδικασίες. Γι' αυτό να μετράει κάθε λέξη μου και να τη θυμάστε, και να μην χρειάζεται να την ξαναεπαναλάβω, γιατί δεν μπορώ να την επαναλαμβάνω και γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία να σας δίνω συνέχεια πληροφορίες και γραμμές. Είναι πολύ συγκεκριμένη αυτές οι ώρες και θα πρέπει να είστε πειθαρχημένοι, πειθαρχημένοι στο στόχο, στο σκοπό και στον ίδιο σας τον εαυτό, έναντι των τρίτων, των άλλων, αλλά και όλων των συνελλήνων, του γενικού στόχου και σκοπού. Καταλάβατε, συνελλήνες? Έτσι δεν θα μπορώ να επεμβαίνω ή να παρεμβαίνω. Θα πρέπει να το γίνετε μόνοι σας και θα μάθετε να το γίνετε μόνοι σας και θα πρέπει να γίνετε ηγέτες. Γιατί ένας ηγέτης δεν είναι να σου πω τι να κάνεις, είναι και να διαχειριστεί καταστάσεις, μυαλά, ανθρώπους, πόλεμο, μάχες, τραυματίες, χασούρες, απώλειες. Όλα αυτά ένας ηγέτης τα κάνει. Είτε στη μικρή θέση είτε στην πιο μεγάλη. Η διαφορά δεν αλλάζει. Τα μεγέθη αλλάζουν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Κύπριους αδερφούς μου.